Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή Super Basket είναι μαζί σας για να σχολιάσουμε όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο του αθλήματος που τόσο αγαπάμε. Ό,τι έγινε στην Ευρωλίγκα και το EuroCup την προηγούμενη εβδομάδα, η αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια, το χθεσινό ματς του Παναθηναϊκού με τα Τρίκαλα. Πολλά που έχουμε να σχολιάσουμε από την ελληνική επικαιρότητα. Υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα, όπως η νίκη της ομάδας από τα νησιά Φερόε, όπως λέγονται. Θα σας εξηγήσουμε λίγο μετά τι εννοούμε, αλλά νομίζω ότι η είδηση της προηγούμενης εβδομάδας θα μας απασχολήσει από εδώ και στο εξής. Είναι η απόκτηση του Σον Τζέιμς από τον Ολυμπιακό και βέβαια στον Παναθηναϊκό η νίκη επί της Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι τον βάζει σε εντελώς διαφορετικό δρόμο. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός βρίσκει σιγά σιγά τα πατήματά του. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Σον Τζέιμς. Χρήστο. Μια πολύ σημαντική προσθήκη για τον Ολυμπιακό. Καλύπτει και το κενό του Πάτρικ Γιάνγκ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δίνει μια επιπλέον λύση στο Γιάννη Σφερόπουλο και απαλλάσσει και τους Χάντερ και Μιλουτίνοφ, αλλά και τον Αγραβάνη που έπαιζε στο 5. Απαλλάσσει από το να πάρουν λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχής, να κουραστούν και περισσότερο, ας πούμε, σε παιχνίδια τα οποία θα είναι πιο σημαντικά, στο top 16 για παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός αυτή την περίοδο μοιάζει με τρένο. Παρότι λείπει ο Σπανούλης, μπήκε στα πίτσι και ο Λοντζέσκι, γενικά υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα δίνει καλή ψυχολογία στον Ολυμπιακό. Από την άλλη όμως δεν είναι ενδεικτικό για το τι θα δούμε στη συνέχεια, γιατί θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός Ολυμπιακός. Εσύ θεωρείς ότι η κατάσταση αυτή του Ολυμπιακού, αυτό το ρεκόρ που έχει στιγμής, που του έχει εξασφαλίσει και την πρωτιά, μπορεί να τον να του αλλάξει και το μυαλό και να τον επηρεάσει και να μην δει την πραγματικότητα? Γιατί όπως και να το κάνουμε, είναι άλλο πράγμα η δεύτερη φάση, πολύ πιο δύσκολη αντίπαλη. Και βέβαια με αυτό το ρόστερ είναι πολύ πιο δύσκολο ο Ολυμπιακός να νικάει στο top 16 σε σχέση με τώρα που είναι ένας απλός όμιλος χωρίς άγχος. Πράγματι, και εντάξει, τα σερί στην πρώτη φάση δεν λένε απολύτως τίποτα. Όπως πριν από δύο χρόνια ο Ολυμπιακός είχε κάνει σερί 10-0 και ξεκίνησε αήττητος στην Ευρωλίγκα. Στη δεύτερη φάση αντιμετώπισε προβλήματα, έφτασε προς το τέλος να εξασφαλίσει την πρόκριση. Θα πρέπει να δούμε και πώς θα, όταν θα επιστρέψουν ο Σπανούλης και ο Λοντζέσκι, πώς θα αντιδράσει η ομάδα και με τον Σον Τζέιμς στο ρόστερ της, αλλά θα περιμένουμε ένα διαφορετικό Ολυμπιακό το 2016. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα του Ολυμπιακού. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μια εικόνα μιας ομάδας η οποία είναι από ατσάλι, βγάζει χαρακτήρα, έχει κερδίσει τον κόσμο. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Οι παίκτες που ήρθαν και αμφισβητήθηκαν στην αρχή σιγά σιγά παίρνουν την απαραίτητη πίστοση χρόνου και το χειροκρότημα, διότι είδαμε και το Χάκετ και το Στρόμπερι να κάνουν εξαιρετικές εμφανίσεις, ειδικά ο Στρόμπερι, από εκεί που ήταν ο νούμερο ένα υποψήφιος για να φύγει μαζί με τον Μιλουτίνοφ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να λέει ότι ο Αμερικανός δεν χωράει στον Ολυμπιακό, διότι βρήκε το χώρο, βρήκε το χρόνο και μπορεί πλέον να δείξει τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Σιγά σιγά και ο Μιλουτίνοφ ανεβαίνει παίρνοντας χρόνο συμμετοχής, αλλά θα είναι εντελώς διαφορετικός ο ρόλος του. Νομίζω ότι με τον Στρόμπερι σε αυτή την κατάσταση και σιγά σιγά να έχει προσαρμοστεί στο ρόλο, ο Ολυμπιακός θα είναι εντελώς διαφορετικός. Ανεβαίνει πολύ και ο Χάκετ. Βλέπουμε όμως ότι ο πραγματικός αρχηγός αυτής της ομάδας, αυτός που έχει πάρει στην ουσία την κατάσταση στα χέρια του ακόμα και αν είχε 0 στα 7 τρίποντα, είναι ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο οποίος σκοράρει πλέον, παίζει για όλους. Μόνο που πρέπει να αντιληφθούμε ένα πράγμα. Δεν θα είναι έτσι τα πράγματα στη συνέχεια. Δηλαδή δεν θα σκοράρει ο Μάτζερ, δεν θα παίρνει τόσες πολλές προσπάθειες. Θα πρέπει να ξανακάνει το ρόλο που είχε. Όταν θα επιστρέψει ο Σπανούλης, όταν θα επιστρέψει ο Λοντζέσκι, τότε λοιπόν ο Ολυμπιακός θα έχει, σε σχέση με τώρα, θα έχει τρεις παίχτες επιπλέον. Τζέιμς, Σπανούλη, Λοντζέσκι. Όταν λοιπόν αυτοί μπουν κανονικά στην ομάδα, ανεβαίνει πάρα πολύ η ποιότητα. Απλά θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο. Είναι αισιόδοξο για τον Ολυμπιακό ότι με τόσα πολλά προβλήματα καταφέρνει και κερδίζει. Όμως δεν έχουμε δει αυτή τη στιγμή την πραγματική ομάδα και θα χρειαστεί λίγο χρόνο να προσαρμοστούν. Η δεύτερη φάση αρχίζει αμέσως, μπαίνει στα δύσκολα και εκεί τα λάθη δεν συγχωρούνται. Γι' αυτό και θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Το σημαντικό όμως είναι ότι ο κόσμος εμπιστεύεται την ομάδα και νομίζω ότι αυτό το δέσιμο, το χτίσιμο τις σχέσεις του κόσμου με τους παίχτες και τον Γιάννη Σφερόπουλο που κερδίζει πάρα πολύ σε εμπιστοσύνη και αυτός. Ο κόσμος ξέρει ότι με βάση την άμυνα ο Ολυμπιακός μπορεί να πετύχει πολλά. Είναι σε πολύ καλό δρόμο ο Ολυμπιακός, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δείχνει αρκετά σημάδια από την περσινή σεζόν.
ο φετινός Ολυμπιακός, διότι ξεκίνησε και πέρυσι άσχημα με την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, αλλά σταδιακά άρχισε να κερδίζει τον κόσμο του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια. Και όσον αφορά και τον Βαγγέλη Μάντζαρη, το ότι σκοράρει, το ότι δείχνει και ένα διαφορετικό πρόσωπο σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, τον βοηθάει να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη ψυχολογία για το top 16. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Που ο Παναθηναϊκός κατάφερε με τις δύο νίκες που πέτυχε, την Καρσίγια και την Μπαρτσελόνα, να αλλάξει την κατάσταση, να αντιστρέψει το κλίμα. Εκεί που ήταν, που αμφισβήτησε όλη η ομάδα, εκεί που έμοιαζε δύσκολη ακόμα και η πρόκληση με αυτές τις δύο μεγάλες νίκες, νομίζω ότι και ο Παναθηναϊκός αρχίζει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του κόσμου του και να δείχνει ότι μπορεί να παίξει καλό μπάσκετ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα. Του έλειπε κάτι στο στυλ της χημίας. Ναι. Να αποκτήσουν δηλαδή όλοι αυτοί οι παίκτες χημία, να δείξουν το πραγματικό τους εαυτό. Κοντά στην Μπαρτσελόνα ήταν αντιπροσωπευτικό το δείγμα, γιατί είδαμε κάποια πράγματα. Είδαμε και τον Νίκο Παπά να μπαίνει σε αγωνιστικό ρυθμό και σταδιακά δείχνει καλύτερο πρόσωπο. Ο Ραντούλιτσα, ο οποίος έπειτα από το. Και το Ραντούλιτσα έχει κάνει μια διαπίστωση. Mm-hmm. Ο Ραντούλιτσα αυτή τη στιγμή είναι, όταν θα δει απέναντί του Ευρωπαίο παίκτη ή έναν παίκτη που δεν είναι ο αθλητικός, ο Αμερικανός που πηδάει, που είναι ο τύπου Χάινς, τύπου Γιάνγκ, τύπου Τζέιμς, όλους αυτούς τους παίκτες. Γενικά οι Αμερικανοί, μικρό ύψος, δυνατοί, αθλητικοί. Εκεί έχει ένα θέμα, κυρίως ναι. στην άμυνα. Όμως είδαμε απέναντι στον Ντόμιτς, που είναι στα ίδια κυβικά, ίδιο στυλ παίχτη. Έκανε πάρτι. Έκανε πάρτι. Γι' αυτό και στα Ευρωμπάσκετ βλέπουμε ότι ο Ραντούλιτς, ας πούμε, δεν έχει αντίπαλο. Ενώ με Αμερικανούς, όχι σαν τον Άιβερσον, Αμερικανούς αθλητικούς. Ναι. Ή σαν τον Χάντερ. Χάντερ, τέτοιους παίχτες. Εκεί είναι διαφορετικό. Βέβαια, θα το δούμε και στην πορεία. Τώρα προσαρμόζεται το Ραντούλιτσα. Είχε καιρό να παίξει στην Ευρώπη, αλλά το παιχνίδι που έκανε απέναντι στον Ντόμιτς έδειξε ότι είναι πολύ καλύτερος παίχτης από τον Ντόμιτς ο Ραντούλιτσα. Και όταν θα έχει τέτοιους αντιπάλους, δεν θα έχει πρόβλημα. Υπάρχουν και ψηλοί σαν τον Ντόμιτς στις υπόλοιπες ομάδες που μπορεί να τους αντιμετωπίζει. Είναι και θέμα χημίας. Ίσως γι' αυτό να γίνεται συζήτηση ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να έχει έναν τέτοιο σέντερ, ούτως ώστε να ματσάρει καλύτερα όταν θα υπάρχουν αντίπαλοι ανάλογου βεληνικούς. Και όσο υπάρχει και στην πεντάδα και ο Γκίς, το οποίος βοηθάει, κάνει τη λεγόμενη βρώμικη δουλειά για να αφήσει χώρο στο Ραντούλιτσα να σκοράρει, τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό γίνονται πολύ καλύτερα. Ο Γκίς κοντά στην Μπαρτσελόνα έπαιξε τρομερές άμυνες. Έχει μετρήσει τουλάχιστον τρεις τάπες, οι οποίες είναι και στα ίσια κιόλας, ειδικότερα μία στον Όλεσον, ήταν εξαιρετική. Και αυτό βοηθάει και τον Ραντούλιτσα ώστε να μην αναλώνει μεγάλο μέρος της ενέργειάς του στην άμυνα και να την βγάζει στην επίθεση. Που αυτό είναι και το δυνατό του σημείο. Και νομίζω ότι. Δεν ξέρω, υπάρχει ακόμα η αντίληψη ή η θέληση να αποκτηθεί playmaker στον Παναθηναϊκό ή σιγά σιγά. Κάνουν προς τα πίσω και ίσως να περιμένουν την κατάλληλη στιγμή να δουν τι ακριβώς πρέπει να πάρουν. Για την ώρα αυτό έχει πάει στο περιθώριο, βλέποντας ότι η ομάδα αρχίζει και ρολάρει και έχει μπει και ο Παπάς. Σταδιακά θα μπει και ο Μποχωρίδης από το 2016, οπότε θα είναι ένα ενδεικτικότερο δείγμα του φετινού Παναθηναϊκού. Οπότε για την ώρα η ομάδα συνεχίζει ως έχει και από το 2016 και μετά βλέπουμε. Και είδαμε Καλάθι Διαμαντίδη να είναι καταπληκτική σε αυτό το μάτς. Mm-hmm. Ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον και βέβαια δεν είναι εύκολο για το Διαμαντίδη να παίξει όλα τα μάτς έτσι, γιατί είναι 35 χρονών. Όπως και κανείς παίκτης σε αυτή την ηλικία δεν παίζει συνέχεια καλά. Και ο Ναβάρος. Είναι νομοτελειακό άλλωστε. Ναι, αλλά όταν ο Διαμαντίδης θα είναι καλά, ο Παναθηναϊκός γίνεται μεταμορφώνεται σε εντελώς διαφορετική ομάδα και έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Ήταν και ο Καλάθης το απαραίτητο συμπλήρωμα. Ο Φελντέιν έβαλε κάποια σκόραρε. Μπαίνει και ο Παπάς. Ναι, ότι ο Παπάς μπαίνει λίγο στο rotation και ξεκουράζει έστω και λίγο στο δύο τους υπόλοιπους. Είναι κέρδος για τον Παναθηναϊκό και σιγά σιγά όταν θα παίρνει περισσότερο χρόνο συμμετοχή, ίσως να πρέπει να ξεχαστεί το θέμα του. Της απόκτησης γκάρτ στον Παναθηναϊκό. Και στη θέση του σέντερ νομίζω ότι υπάρχει πληρότητα, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχει ο Παπαγιάννης ως τρίτο σέντερ. Mm-hmm. Απλά το θέμα είναι αν χρειάζεται κάτι διαφορετικό, ένα πεντάρι τύπου Κίστ, όχι τεσσάρι όπως είναι ο Κίστ, ένα πεντάρι για να ματσάρει με κάποιους παίχτες που δεν ταιριάζουν στον Ραντούλιτσα. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι δεν θα μπούμε στη διαδικασία του εμφυλίου. Ο Παναθηναϊκός αποφεύγει την τέταρτη θέση και κοιτάει για πιο ψηλά. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να μην έχουμε εμφύλιο στην πρώτη φάση και βέβαια να μην είναι. Πήγαινε για πολύ δύσκολο όμιλο με τις ελληνικές ομάδες, όχι μόνο εμφύλιος, αλλά όλες οι καλές ομάδες να πέσουν στον
στο ένα γκρουπ και να γίνει μάχη για την πρόκληση στην οκτάδα. Φαίνεται ότι λίγο ξεχωρίζει η κατάσταση και ίσως να μην γίνει έτσι. Αν αυτό θα συμβεί, αν η Μπαρτσελόνα πάρει την πρώτη θέση στον όμιλο, ναι, και δεν την πάρει Λοκομοτίβ. Γιατί αν η Μπαρτσελόνα βγει δεύτερη, πάνε όλοι μαζί. Πράγματι, εντάξει, έχουμε δύο αγωνιστικές ακόμα. Το σημαντικό για τον Παναθηναϊκό είναι να κερδίσει τη Ζελόνα Γκόρα, από την οποία αιτήθηκε κιόλας στην Πορνεία, να ξεμπερδεύει μια και καλή από την υπόθεση. Ότι... δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη, ναι, και ναι, ναι, παράλογο το αποτέλεσμα στο μάτς της Λοκομοτίβ με τη Ζελόνα Γκόρα, πέρα από κάθε λογική. Εντάξει, ήταν και λίγο αδιάφοροι κιόλας οι Ρώσοι, είχαν προκριθεί, οπότε ναι, δεν έδειξαν τον ίδιο ζήλο. Δεν έχω καταλάβει γιατί δεν θέλουν να πάρουν την πρώτη θέση, ας πούμε. Ναι. Η ζωή του θα γινόταν πάρα πολύ πιο εύκολη. Ήταν πολύ περίεργο αποτέλεσμα. Και πάλι όμως, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει κρατάει αυτό την τύχη στα χέρια του. Νομίζω ότι θέμα πρόκλησης δεν υπάρχει. Ναι. Η θέση που θα πάρει στον όμιλο είναι αυτή που μετράει. Με τη Ζαλγκύρης κυρίως το Κάουνας θα παιχτεί. Έχει και το αβάτζο τη διαφορά στο πρώτο παιχνίδι των 35 πόντων. Οπότε όλα βγαίνουν καλώ για τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη φάση. Υπάρχει και το παιχνίδι κυπέλλου που έρχεται. Ναι, εντάξει, έχουμε ακόμα καιρό. Mm-hmm. Ήταν κανονικά να γίνει αυτή τη βδομάδα. Δεν θα γίνει, υπάρχει το μάτι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Την υπόλοιπη Ευρωλίγκα πώς τη βλέπεις? Μακάμπι μάλλον να μας αποχαιρετάει έτσι όπως φαίνεται. Και η Ρεάλ παρά την νίκη επί της Φενέρ. Κέρδισε και η Μπάγερν. Είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Μπάγερν Ρεάλ. Δεν είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Ναι. Όπου η Ρεάλ κινδυνεύει με αποκλεισμό. Πράγματι, θα πρέπει να υπερβάλλουν αυτό κιόλας, ιδίως και χωρίς τον Ρούντι Φερνάντεθ. Καλά, αυτό μπορεί να είναι και καλό, να έχουν βρει καλύτερη χημεία. Είναι σωστό και αυτό, γιατί η μπάλα γυρίζει καλύτερα χωρίς τον Ρούντι, αλλά η Ρεάλ έχει να ανέβει ένα βουνό, κακά τα ψέματα. Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε δύο νίκες και μάλιστα σε περίπτωση που βαθμίζουν στη Στρασβούργο πρέπει να πάρει και διαφορά, γιατί είχε χάσει τη Γαλλία με 7 πόντους. Εντάξει, αν είναι να παίζεται έτσι πρώτα θα πάρει 17 πόντους διαφορά. Ναι, σίγουρα. Απλώς και γιατί η Μακάμπι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, πρέπει να κάνει η Νταρουσάφακα δύο ήττες πλέον, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Έχει και το τελευταίο παιχνίδι, είναι Μακάμπι Νταρουσάφακα με την τουρκική ομάδα να έχει αβάντζο 12 πόντους. Οπότε και εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Ωστόσο, σε περίπτωση που πάει Μακάμπι Τελ Αβίβ στο EuroCup και υπάρχει ο Άρης, να δούμε αν υπάρχει ο ΠΑΟΚ ή η ΑΕΚ. Θα έχουμε φαβορί για την κατάκτηση του. Ναι, ναι, ναι. Τρόπου. Θα είναι αυτόματα φαβορί. Κακά τα ψέματα. Και πάμε, αφού πήγαμε στο EuroCup, την ΑΕΚ πώς την βλέπεις? Λοιπόν, η ΑΕΚ από εκεί που όριζε μόνη της τη μοίρα της, έπειτα από 6 αγωνιστικές, πλέον τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η αποστολή στο Ισραήλ είναι πάρα πολύ δύσκολη για την Ένωση. Είναι καλή ομάδα, είχα πω. Πάρα πολύ καλή. Πράγματι, με πολύ καλό ρόστερ και πολύ καυτή έδρα. Και αυτά όλα παίζουν το ρόλο τους. Στο Ισραήλ, λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει χωρίς 3 βασικά γκάρτ. Κούπερ, Άρμστεντ, οι οποίοι δεν είχαν ούτως ή άλλως δεν έχουν δικαίωμα ναι, μέχρι το τέλος της πρώτης φάσης. Πώς τα έχει καταφέρει η ΑΕΚ και έχει κάνει αυτό το σχεδιασμό, δηλαδή δεν έχει καταλάβει άνθρωπος αυτό. Ναι, πράγματι. Έμεινε ναι, στο EuroCup χωρίς παίχτες. Δεν έχει σέντερ να παίξει pick and roll με αυτούς τους παίχτες που είναι καλοί στο pick and roll. Η οποία ΑΕΚ δεν έπαιζε ποτέ pick and roll μέχρι στιγμή στη σεζόν. Ναι, αλλά pick and roll παίζουν όλες οι ομάδες. Ο Κούπερ είναι ο τέλειος παίχτης. Ο ιδανικός για pick and roll. Πράγματι. Δεν έχουν τέτοιο παίχτη. Και η παρουσία του Νοσίκη θα βοηθούσε κιόλας σε αυτό ίσως το κομμάτι. Ναι. Ο Μαυροκεφαλίδης στο 4, αν παίζει πολλή ώρα, θα μπερδευτεί. Πήγε στο 5, έβαλε 30 πόντους συνεχόμενους, 20 πόντους συνεχόμενους με τον Ολυμπιακό. Απορώ με τις διαμαρτυρίες του Σάκοτα για τη διαιτησία. Δηλαδή, όποιος είδε το μάτς, κατάλαβε ότι ουδέποτε μπορούσε να διεκδικήσει το μάτς. Και δεν ήταν και τόσο κακή η διαιτησία. Δεν αδίκησε καθόλου τη διαιτησία την ΑΕΚ. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς ζητούσε εκεί ο Σάκοτα. Τι προσπαθούσε να δικαιολογήσει σε μάτς που το έδειξε τηλεόραση. Το είδαν όλοι. Ο Ολυμπιακός είχε σταθερά προβάδισμα 15 πόντων. Mm-hmm. Δεν απειλήθηκε καθόλου. Ο Ολυμπιακός χωρίς πολλούς παίχτες. Και χωρίς να φορτσάρει και ιδιαίτερα. Χωρίς να στο ρελαντί. Η ΑΕΚ, αν δεν έκανε εκείνο το κρεσέντο μαυροκεφαλής με τρίποντα, δίποντα, τα πάντα, θα είχαν με 20 πόντους αυτό το μάτι. Δεν πλησίασε ουσιαστικά, δεν απείλησε, οπότε μάλλον ψάχνουν για δικαιολογίες λόγω της κατάστασης και των λαθών που έχουν γίνει στην ομάδα. Και βέβαια όλο αυτό το σκηνικό με τον Κούπερ, φεύγει, δεν φεύγει, έχει πρόβλημα, δεν έχει πρόβλημα σε απολογία λόγω προβλημάτων ξαφνικά 30 λεπτά στο ΣΕΦ, προκαλεί απορίες. Πάντως ο Κούπερ, η ομάδα πρέπει να παίζει. Αφού τον πήρε τον Κούπερ, παίζει να παίζει τον μπάσκετ του Κούπερ. Ναι, πρέπει να στηριχτεί γύρω από το παιχνίδι αυτού ώστε να βγάλει ακριβώς κάτι. Αλλά η ουσία τώρα, στο πιο κρίσιμο παιχνίδι του φετινού EuroCup,
Η ΑΕΚ είναι γυμνή στα γκάρτ γιατί δεν παίζει και ο Κάρτερ, ο καλύτερος περιφερειακός αμυντικός που έχει στο ρόστερ της αυτή τη στιγμή. Καλά, είναι και ο καλύτερος σουτέρ της ομάδας. Mm-hmm. Και αυτόματα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Θα πρέπει και ο Κατσίβελης και ο Σκράπ και ο Παπαντονίου και ο Καλαμπόκης να περιβάλλουν αυτούς για να πάρει ΑΕΚ αποτέλεσμα. Γιατί στην ουσία πάει για την νίκη στο Ισραήλ και μόνο. Έτσι όπως τα κατάφεραν. Αντίθετα, ο Άρης δείχνει ότι είναι πρότυπο ομάδας. Ο Πρίφτης έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Μας έχει συστήσει δύο νέους Αμερικανούς στο μπασκετικό, στην μπασκετική σκηνή. Ο Κάρο Γουάιτ, ο οποίος αναμένεται να είναι ένας από τους καλύτερους forward στην Ευρώπη, με αυτά που έχει δείξει μέχρι στιγμής. Ο Τζέραλ Μακνίλ στην καλή του μέρα ανεβάζει το επίπεδο και αλλάζει άρδιν την κατάσταση σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχουν και σταθερές ο Σίμτσακ, ο Ξανθόπουλος, ο Ζάρας, ο Μούρτος. Έχουν δέσει, έχουν φτιάξει καλή χημεία όλοι αυτοί. Παίκτες που μπορεί να μην, που δεν γεμίζουν το μάτι, μπορεί να μην γεμίζουν το μάτι. Αν δεν είναι πρωταγωνιστές, είναι μια χαρά παίκτες. Είναι ρολίστες είναι... πολυτελείας. Ακριβώς. Όχι, ρολίστες και το. Ρολίστες πολυτελείας είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν, να βάλουν 20 πόντους, αλλά για το καλό της ομάδας θα μπουν σε μια άλλη διαδικασία. Αυτοί είναι ρολίστες που χρειάζονται σε όλες τις ομάδες. Το θέμα είναι με τον Άρη ότι είναι η ομάδα που έχει σταθερό κοινό πλέον. Γεμίζει σε τα περισσότερα παιχνίδια το Αλεξάνδριο, ο κόσμος έχει γυρίσει. Του αρέσει αυτό που γίνεται, υπάρχει το όραμα του Λάσκαρη και νομίζω ότι σύντομα ο Άρης θα γίνει μια ομάδα σημείο αναφοράς και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τώρα αν θα επιλέξει το EuroCup, αν θα επιλέξει την FIBA, το Champions League της FIBA. Για την Ευρωλίγκα δεν νομίζω ότι χωράει αυτή τη στιγμή ο Άρης. Πάντως με αυτή την εικόνα που δείχνει το Αλεξάνδριο σε κάθε παιχνίδι, η πόρτα της Ευρωλίγκα πρέπει να είναι ανοιχτή για τον Άρη. Μακάρι να είχαμε τρεις ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα, το αξίζει το ελληνικό μπάσκετ, αλλά τώρα που γίνανε 16, δυσκόλεψε πάρα πολύ το πράγμα. Όσον αφορά στον ΠΑΟΚ, ακόμα δεν έχει αποκτήσει τη σταθερότητα. Ήταν και άτυχος στο μάτς με τον Απόλλωνα στην Πάτρα. Τυχερός ο Απόλλωνας και βέβαια ικανός, γιατί το φόλο στο τελευταίο δευτερόλεπτο έκανε την διαφορά, έδωσε την νίκη στον Απόλλωνα Πάντρας που πήρε μεγάλη ανάσα. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ με δύο καρπούζια στην ίδια μας σκάλη δυσκολεύεται. Και με ρόστερ ειδικών καταστάσεων, γιατί ένα ρόστερ που δημιουργήθηκε την τελευταία στιγμή και με παίκτες που ήρθαν στην Ελλάδα και δεν έπιασαν, όπως είναι ο Τέπιτς για παράδειγμα, ο οποίος είναι βασικός. Εντάξει, ο Τέπιτς δυστυχώς η καριέρα του έχει πάρει την κατούσα εδώ και καιρό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το μυαλό του είναι περισσότερο αυτή τη στιγμή στο ημιτελικό του κυπέλλου με το Φάρο. Αν καταφέρει να πάει στον τελικό, θα είναι πετυχημένη ήδη η σεζόν. Δεν είναι εύκολο γιατί ο Φάρος είναι ομάδα Α2, αλλά με ρόστερ Α1. Στην Α2. Εξάδας Α1 κιόλας. Αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίσημα μάτς πρέπει να είναι 15 ή 16. 10 στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο όσα ήταν, δεν θυμάμαι, 5-6. Γύρω στα 5 περίπου. Ναι. Είναι αίτητος. Είναι μοναδική ομάδα εντός συνόρων μαζί με. Με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Που είναι αίτητη, έτσι Α1, Α2. Θεωρώ λοιπόν ότι θα είναι δύσκολο μάτς, αλλά αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει και περάσει από το Κερατσίνι, τότε θα έχει μια πετυχημένη σεζόν ήδη. Αυτό έχει πάει στον τελικό του κυπέλλου. Και μια και λέγαμε πριν για την Πάτρα, να περάσουμε σε ένα λίγο διαφορετικό θέμα. Χθες έγιναν τρομερά επεισόδια, έσπασαν το γήπεδο. Ναι. Το γήπεδο που παίζει η ΑΠ, αλλά παίζει και ο Προμηθέας Πατρών που είναι στην Α2. Μεταφερόμενα επεισόδια από το ποδόσφαιρο, προφανώς. Ένα μάτς τοπικό της ΕΑΠ με την Παναχαϊκή. Οι οπαδοί της Παναχαϊκής ήταν αχωρημένοι. Απογοητευμένοι από την ήττα του Πανηγιάλη, ο τοπικό ντέρμπι και αυτό άλλωστε. Πήγανε. Στη Γάμα Εθνική του ποδόσφαιρο, ή Β' είναι. Β' Football League. Πήγαν λοιπόν στο κλειστό του Αγίου Διονυσίου και τα έκαναν λαμπόγιαλο επί της ουσίας. Χρειάστηκε επέμβαση του. Και η ΑΠ δεν έχει κόσμο, έχει 20 παππούδες ας πούμε και 10 παιδάκια από τις ακαδημίες. Κατά ψέματα, ναι. Ήταν συσσωρευμένοι στεναχώρια, απλώς πήγανε και στο γήπεδο του μπάσκετ και έβγαλαν το άχτι τους. Τέλος πάντων. Αντίθετα, ακριβώς εικόνα, ας πούμε, υπάρχει στην Ερυθρέα. Ναι. Όπου εκεί ήταν ακατάμεστο γήπεδο που θα μπορούσαν να χωρίσουν και 1500 άτομα, όπως είπε ο Δημήτρης ο Χουγούλης. Το αντίθετο, λοιπόν, ήταν μια εξαιρετική ατμόσφαιρα με φίλους και των δύο ομάδων. Και περάσαμε τώρα στην Α2 για να εξηγήσουμε. Όπου δημιουργήθηκε εξαιρετική ατμόσφαιρα και έγινε η μεγάλη έκπληξη. Ο Παναερυθραϊκός κέρδισε την Κίμη, την πανάκριβη Κίμη. Ο Παναερυθραϊκός με το 1/5 του μπάτζετ της Κίμης κατάφερε να κερδίσει. Της έσπασε το αίτητο. Της έσπασε το αίτητο. Το χειρότερο όμως απ' όλα είναι ότι υπάρχουν, ξέρεις, λίγο στην Κίμη. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει τρομερή πορεία τα τελευταία χρόνια. Ίσως όμως το αντιμετωπίζουν λίγο το μπάσκετ διαφορετικά από ό,τι πρέπει. Δηλαδή έλεγαν κάποιοι, ο καδί της ομάδας, ας πούμε, έξω από το γήπεδο, ότι χάσαμε από τους μπατήριδες. Ναι, δεν είναι αντιμετώπιση μπάσκετ αυτή. Επειδή έχει πολλά λεφτά η Κίμη και ο πρόεδρος, δεν σημαίνει ότι
το μπάσκετ είναι όπλουτοι που μπαίνουν στη διαδικασία αυτή. Ο δεν είναι μπατούριδες. Ναι. Ο Πανεθνιακός έχει περάσει από το στάδιο της κοίμησης. Όταν είχε το μπάτζετ της κοίμησης, ο Πανεθνιακός έπεσε στη Β' Εθνική. Και τώρα που είναι οργανωμένος και πιο σωστός κλπ, βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει μια αξιοπρεπή πορεία στην Α2. Υποτιμώντας το πρωτάθλημα και τους αντιπάλους, δεν πρόκειται να κερδίσει κάτι η Κίμη, ούτε αν είναι μπατήριδες οι αντίπαλοι. Δεν υπάρχουν μπατήριδες στο μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι και ο αθλητισμός γενικά. Είναι το μέρος που μπορεί ο φτωχός να κερδίσει τον πλούσιο. Δεν είναι τα δύο, δίνεις λεφτά και κερδίζεις. Εξάλλου στο μπάσκετ έχουμε δει ότι τα μπάτζετ δεν παίζουν κανένα απολύτως ρόλο. Παίζουν ρόλο. Συνήθως αυτοί που έχουν λεφτά κερδίζουν. Στην Ευρωλίγκα βλέπουμε ότι οι ελληνικές ομάδες, οι ομάδες που έχουν τεχνογνωσία για τον μπάσκετ. Ακριβώς. Χρειάζεται να έχεις και λεφτά, αλλά βλέπουμε ότι δεν κερδίζουν πάντα αυτοί που έχουν τα περισσότερα λεφτά. Σίγουρα είναι σημαντικό να έχεις μεγάλο μπάτζετ, γιατί συνήθως πρωταγωνιστής. Τώρα, αν θα πάρεις και την κούπα, πρέπει να ξέρεις και μπάσκετ. Και αυτό το δείχνουν οι ελληνικές ομάδες. Και αυτό το βλέπουμε σε όλα τα επίπεδα. Α1, Α2 κλπ. Ας πούμε, ο Αρκαδικός στην Α1, μια ομάδα που δεν έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ, έχει κάνει αξιοπρεπή πορεία. Και συνεχίζει από την Α2 και είναι στην Α1 και έχει κάνει ήδη κάποιες νίκες που τον βάζουν σε τροχιά παραμονής στην Α1. Υπάρχουν ωραίες ομάδες και στην Α1 και στην Α2 που κάνουν τρομερή δουλειά. Τώρα, το πρωτάθλημα της Α2 βλέπουμε το Φάρο, που είναι η πιο ακριβή ομάδα και θα ανέβει σίγουρα. Έτσι είναι πάει. Νομοτελειακό άλλωστε όταν δημιουργήθηκε. Και εκεί πέρα όμως και εκείνη με το σχεδόν ίδιο ρόστερ, με το σχεδόν ίδιο μπάτζετ. Βλέπουμε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα. Έχει και τις ατυχίες, έχει και τους τραυματισμούς, αλλά δεν χρειάζεται να υποτιμάει κανείς κανέναν αντίπαλο. Υπάρχει ένα ωραίο πρωτάθλημα. Βλέπουμε τον Εθνικό που είναι τρίτος, ακολουθεί. Προμηθέας κάνει τις νίκες του. Η Λευκάδα έχασε στα Πεύκα. Μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάντζετ. Έχασε από τα αντίστοιχα νησιά Φερόε. Και να εξηγήσουμε γιατί λέμε νησιά Φερόε, κάποιες ομάδες. Ο Πανερυθραϊκός, για παράδειγμα, όπως και οι μαχητές, είναι ομάδες, ενώ οι υπόλοιποι στην ουσία είναι σαν επαγγελματίες. Οι παίχτες του Πανερυθραϊκού, όλοι τους έχουν το πρωί μια δουλειά και μετά πάνε να κάνουν προπόνηση. Κάνουν το κομμάτι τους δηλαδή. Ναι, το αντιμετωπίζουν. Όπως λοιπόν οι παίχτες των νησιών Φερόε δουλεύουν το πρωί και το βράδυ παίζουν εθνική ομάδα, είναι ερασιτέχνες, έτσι κάπως έτσι είναι και οι παίχτες του Πανερυθραϊκού. Και γι' αυτό θεωρούν ότι είναι το νησιά Φερόε της Α2. Ωραία προσπάθεια και εκεί. Νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθούμε και την Α1 και την Α2. Γίνεται ένα πολύ ωραίο πρωτάθλημα, το δείχνει και η τηλεόραση. Όσοι κάθισαν και ήταν το Πανελευθερικό Σχήμα, σίγουρα έμειναν ευχαριστημένοι. Και σιγά σιγά πρέπει να ασχολούμαστε περισσότερο και με το γυναικείο μπάσκετ εκεί, όπου βλέπουμε Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μονομαχούν για την πρώτη θέση. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι φαβορή, είναι αίτητος και αυτός. 8-0 ο Παναθηναϊκός από πίσω, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες παίρνει μπρος και ο ΠΑΟΚ και έρχονται και οι προημιτελικοί του κυπέλου. Στις 20 Δεκεμβρίου, εκεί όπου θα δούμε ποιες ομάδες θα παρτίσουν το Final Four. Και νομίζω ότι πάμε για ένα εξαιρετικό Final Four. Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πιθανότατα ΠΑΟΚ, αν βρει το ρυθμό του γιατί παίζει με τον Ιπποκράτικο. Να υπήρχε και μια ΑΕΚ και όλα στο μπάσκετ. Δεν θα γινόταν το Final Four μετά. Βλέπουμε λοιπόν ότι μπορεί να είναι και ο Αθηναϊκός η τεψιθέα. Θα είναι ένα πολύ ωραίο Final Four, εμπορικό, και νομίζω ότι και εκεί αξίζει να δούμε ωραίο μπάσκετ. Και λίγο πριν κλείσουμε, να θυμηθούμε και λίγο την αγαπημένη μας ομάδα, που είναι η Εθνική. Η Εθνική, η επίσημη αγαπημένη. Είχαμε και ένα νέο της προηγούμενης. Εντάξει, δεν ήταν νέο. Δηλαδή, όσοι διάβαζαν σπόρτ, ήξεραν ότι. Και όσοι είχαν ακούσει και τις εκπομπές, ήξεραν ότι ο Κατσικάρης θα παραμείνει στην Εθνική. Είχε συμβόλαιο ούτως ή άλλως. Η Εθνική αποφάσισε να το τηρήσει. Έγινε το Σάββατο ένα ραντεβού. Μίλησε ο Βασιλακόπουλος Τσαγκρόνης και ο Κατσικάρης. Κάνανε το σχεδιασμό. Θα γίνουν ταξίδια στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνουν ταξίδια σε όλη την Ευρώπη για τους παίχτες. Αλλά περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή πώς θα αντιμετωπίσει η Εθνική αυτό το τουρνουά. Θα παίξει ρόλο και η κλήρωση. Δηλαδή, σε ποιο όμιλο θα πέσει η Εθνική, ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι, πού θα γίνουν τα προ-Ολυμπιακά. Αν δούμε ότι είναι αδύνατη η πρόκληση, ίσως να το δουν λίγο διαφορετικά. Ίσως να μπει στη διαδικασία χτισήματος μιας ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Αν είναι εφικτή η πρόκληση, νομίζω θα γίνει παστρατιά, μήπως και αποκτηθεί το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η ουσία είναι ότι παραμένει ο Κατσικάρης για τρίτη χρονιά. Τηρείται κανονικά η συμφωνία που είχαν κάνει πριν από το Παγκόσμιο του 2014. Το πλάνο τριετίας συνεχίζεται και ελπίζουμε κάποια στιγμή να δούμε την Εθνική να παίζει τον μπάσκετ που μπορεί, με βάση το ταλέντο που έχει, και να επιστρέψει στις επιτυχίες. Αυτό θα είναι το ιδανικό για όλους εμάς. Έχει λείψει, καλός ή κακός. Αυτή η ομάδα μας έχει συνηθίσει σε διακρίσεις και μετάλλια, οπότε
τα τελευταία χρόνια που. Ανεβαίνει και το επίπεδο και των υπολείπων. Είναι πολύ καλές οι υπόλοιπες ομάδες. Βλέπουμε και ομάδες δηλαδή που δεν υπήρχαν στο χάρτη μέχρι τώρα που κάνουν πολύ καλές πορείες. Οπότε το επίπεδο είναι ανεβαίνει. Μην ξεχνάμε ότι χάσαμε και από την Ιγυρία και όλα πριν από μερικά χρόνια. Οι Ιγυριανοί μπήκαν και στο. Πήγαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα δούμε τώρα πώς θα. Έχουμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι τότε, η αλήθεια είναι αυτή. Να δούμε ποιοι θα είναι οι παίκτες. Νομίζω ότι θέμα Μπουρούση δεν υπάρχει. Θα παίξει. Ούτε ζήσει. Λοιπόν, θα έλεγα ότι ίσως κάποιοι πρέπει να το ξανασκεφτούν να γίνει μια παστρατιά, αν και εφόσον είναι ικανή η εθνική. Είναι εφικτό, μάλλον η εθνική να πάρει την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αυτά όμως θα τα δούμε εν καιρό. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σε άλλη μια κομπή Super Basket από τον Χρήστο Τσαλτα και τον Σπύρο Παπαγεράτο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.